Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Θέλω να μην φάω πολύ χρόνο, να σας πω δύο λόγια, γιατί αυτή είναι η πρώτη παρουσίαση αυτού του προγράμματος που ξεκινάμε. Είναι βέβαια θα ακολουθήσει και η παρουσίαση της μελέτης αυτής αργότερα. Η σκέψη πρέπει να πούμε ήταν του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου, του Νίκου του Κουγιουμτζή. Μια σκέψη που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του κέντρου. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι οποιαδήποτε πρωτεύουσα υπάρχει στον κόσμο είναι γνωστή από το κέντρο της. Και αν το κέντρο δεν μπορεί να αναβαθμιστεί, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για το υπόλοιπο κομμάτι. Έλεγα λίγο πριν ότι είχαμε πάει μια αποστολή στα Τύρανα και η άποψη που είχαμε ήταν ποια πόλη θα αντιμετωπίσουμε. Παρ' όλα αυτά, το κέντρο των Τυράννων είναι εξαιρετικό, δηλαδή έγινε μια σπουδαία δουλειά. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε ότι εμείς που έχουμε τόσο σημαντικά πράγματα στο κέντρο της Αθήνας, να αναδείξουμε την αξία τους, τις ομορφιές τους. Και οι ομορφιές πάντα αναδεικνύονται μέσω των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παγκοσμίως που κάτι αναδεικνύεται. Τα δύο σημαντικά πράγματα είναι τα αρχαία μας, πολιτισμός μας και οι επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο πρέπει να τα παντρέψεις. Και νομίζω ότι όλοι είστε μάρτυρες στις περιοχές, σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δηλαδή υπάρχουν τα αρχαία, υπάρχουν τα σημεία του πολιτισμού των χωρών και δίπλα υπάρχουν πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις. Εμείς έχουμε το ένα, αλλά δεν καταφέραμε το άλλο. Δηλαδή έχουμε πολύ καλύτερα πολιτιστικά πράγματα να επιδείξουμε στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά όχι το αντίστοιχο επιχειρηματικό business που είναι αναγκαίο. Αναφερόμαστε σε περίπου 1.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Πλάκα Μοναστηράκη. Θυμίζω εδώ ότι και για λόγους ιστορικούς, η πρώτη αναβάθμιση της Πλάκας έγινε επί της ύμνης της Μελίνας Μερκούρη. Μέχρι τότε η Πλάκα ήταν ένα μέρος το οποίο μάλλον δεν θα ήταν και τόσο αξιόλογο. Άρχισε σιγά σιγά να στείνεται, να προχωράει, με τη λογική ότι ήταν ένα από τα μέρη που θα μπορούσε ο τουρίστας να δει το πολιτισμό της Αθήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Πλάκα. Εδώ λοιπόν η άποψή μας είναι πολυπίκυλη. Μέλημά μας είναι να βρούμε τρόπο από τη στιγμή που κάποιος έρχεται στην Ελλάδα και μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο κέντρο, πώς φτάνει. Πώς το κάνουμε αυτό, με ένα πρόγραμμα που θέλουμε να το βάλουμε στο κινητό, να το βλέπει σε app, για να μπορεί να ξέρει πού πάει. Πριν από 2 χρόνια είχα πάει στην Κίνα. Ένα μεγάλο πρόβλημα των Κινέζων, οι οποίοι είναι τουρίστες οι οποίοι έρχονται σε μια χώρα, περίπου επιτρέψτε μου, με μια μεθοδολογία. Δεν θέλουν να βρουν τίποτα, θέλουν όλα να τα ξέρουν. Θέλουν να ξέρουν λοιπόν, πέρα από το που είναι τα αξιοθέατα τουριστικά, πού πάμε και τρώμε, πού πάμε και ψωνίζουμε, πού έχει μαγαζιά που απευθύνονται σε εμάς. Τότε λοιπόν ξεκινήσαμε την ιδέα που συνεχίζεται, ότι θα πρέπει να βρούμε τα μαγαζιά τα οποία να έχουν παραδείγματος χάρη κάτι πολύ απλό. Κινέζικους κατά καταλόγους. Γιατί ένα μεγάλο μέρος των Κινέζων δεν είναι δεδομένο ότι διαβάζει αγγλικά. Πού βρίσκονται αυτά και να τα σηματοδοτήσουμε. Θα πρέπει να ξέρει πού είναι οι συγκεκριμένες αγορές. Θέλω να πάω να βρω πράγματα τα οποία είναι παραδοσιακά. Πάω να δω πού είναι οι αγορές που μπορώ να ψωνίσω ηλεκτρικά. Εμείς περίπου η Ευρώπη έχει καταφέρει με την πάροδο των χρόνων να το ξέρουμε και χωρίς το κινητό, γιατί απλά από τις πολλές φορές ή από τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από τρίτους. Το αντίστοιχο δεν υπάρχει στο κέντρο. Δεν υπάρχει για κάποιον που έρχεται στο κέντρο. Άρα η λογική μας λοιπόν ήταν η αναβάθμιση του κέντρου. Παραμένει η αναβάθμιση του κέντρου και για το σκοπό αυτό τι κάνουμε. Ετοιμάζουμε μια μελέτη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Επιμελητήριο της Αθήνας. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη αυτή με όλα αυτά και με τις ιδέες βεβαίως των καθήλων αρμοδίων που είναι οι επιχειρήσεις, τα σωματεία που είναι εκεί και βεβαίως όλων εσάς που μας κάνετε τιμή να είναι σήμερα μαζί μας, θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο για να προχωρήσει ασφαλώς και χρειάζεται χρηματοδότηση. Αυτή τη χρηματοδότηση ευελπιστούμε είτε να τη βρούμε από την πολιτεία είτε να τη βρούμε και από άλλους φορείς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι καταρχήν υπάρχει ενδιαφέρον από την πολιτεία, από 2-3 υπουργεία που συζητάμε και ευελπιστούμε ότι αυτό θα τα καταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να κάνω γνωστό ότι εμείς σήμερα παρουσιάζουμε εδώ μια μελέτη, μάλλον ξεκινάμε τη διαδικασία μιας μελέτης, η οποία για να ολοκληρωθεί χρειάζονται χρήματα. Και τα χρήματα που χρειάζονται είναι γιατί ο Δήμαρχος Αγίου Ρουβάς που είναι σήμερα εδώ, συζητάμε για τα open mall. Τι είναι τα open mall σε απλή γλώσσα? Είναι ένα μέρος στο οποίο έχεις καλύτερες συνθήκες κάποιος να ψωνίσει, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που παρουσιάζονται τα μαγαζιά, όλα αυτά που έχουμε ξαναδεί. Τι θέλουμε να κάνουμε στο κέντρο? Κάτι παρεμφερές. Να υπάρχει αυτό που λέμε
μια καλεσθησία, η οποία δεν υπάρχει. Να υπάρχει τρόπος που κάποιος περπατάει, να έχουμε πεζοδρόμια. Πιθανά κάποιοι δρόμοι να πρέπει να πεζοδρομηθούν που υπάρχουν. Θα πρέπει να δούμε την πρόσβαση των ομάδων οι οποίες έχουν θέματα, αναπήρων κλπ. Ανθρώπων με ιδιαίτερες, με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να δούμε αυτός που θα έρθει με την οικογένειά του πώς περπατάει στο κέντρο. Που πάει. Όλα αυτά είναι ζητήματα που η μελέτη θέλει να τα δει και πάντα η λογική είναι ότι δίπλα από όλα αυτά υπάρχει το Μουσείο Ακρόπολης. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στο Μουσείο Ακρόπολης έρχονται, αν θυμάμαι καλά, 6 με 7 εκατομμύρια τουρίστες. Το επόμενο πρέπει να δούμε από τα 6-7 εκατομμύρια πόσοι πάνε και ψωνίζουν. Ο αριθμός πρέπει να είναι κάτω από 10% που πάνε. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό? Γιατί πρέπει να δούμε αυτές τις προσβάσεις που θέλουμε να δούμε μελέτη που θα τον κάνει μετά το Μουσείο Ακρόπολης να πάει και στην αγορά της πλάκας του Μοναστηρακίου και πιθανόν αύριο να μιλήσουμε και άλλες αγορές. Ξεκινάμε με αυτή, να απλωθεί όλη την Αθήνα. Αυτή είναι η λογική. Στο γενικότερο πλαίσιο όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε τη χαρά και είναι και ο φίλος μου τεντό μας εδώ που έχουμε κουβεντιάσει από το παρελθόν. Εμείς θέλουμε να κάνουμε διάφορες δράσεις στην Αθήνα από αυτό που έχουμε ονομάσει Chinatown, δηλαδή όλοι ξέρουμε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε ότι στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που πουλάνε ημιτασιών προϊόντα. Όχι μαϊμού, ημιτασιών. Μαϊμού είναι, αλλά τα λέμε ημιτασιών. Αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να γίνουν μια εξαιρετική αγορά. Αυτό είναι η Chinatown ή το Σόχο. Άρα προτείνουμε στον Δήμαρχο να το δούμε. Εκεί λοιπόν που υπάρχει σήμερα μεγάλη παραβατικότητα. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς μετά τις 8 η ώρα. Ξέρετε τι εννοώ, κύριε Σκιαδά, ότι υπάρχουν περιοχές που δεν κυκλοφοράς. Να δούμε την περίπτωση να φωτιστούν, να έχουν αστυνομική προστασία και να δούμε στο μέλλον ότι αυτό αποτελεί ένα αξιοθέατο από επιχειρήσεις αυτού του τύπου, αλλά νόμιμες. Η γενική λογική μας λοιπόν είναι η στήριξη του κέντρου. Είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε το τελευταίο διάστημα και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και με τον Υπουργό Ανάπτυξης, που χαίρομαι και που οι δυο συμφωνούν σε αυτή τη λογική που βάζουμε, δηλαδή. Αν θέλουμε μελλοντικά να δούμε μια αναβάθμιση στο κέντρο, πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω, να σχεδιάσουμε πώς γίνονται. Γιατί πρέπει να σας πω, επιχειρηματικότητα χωρίς ασφάλεια δεν γίνεται. Επιχειρηματικότητα χωρίς να βρεις τον τρόπο της καθοδήγησης, ειδικά σε μια πόλη με 5 εκατομμύρια τουρισμό, πώς αυτός θα βρει τον τρόπο να ψωνίσει, πού θα πάει, επίσης δεν γίνεται. Επιχειρηματικότητα χωρίς να του δώσει στο νου τα όπλα και τις προϋποθέσεις για να κάνει επενδύσεις, επίσης δεν υπάρχει. Όλα αυτά όμως είμαι πολύ αισιόδοξος και είμαστε όλοι αισιόδοξοι στο επιμελητήριο ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Με αυτή λοιπόν τη λογική ξεκινάμε την πρόταση σήμερα, την πρόταση για τη μελέτη που θα κάνουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και υπάρχουν πολύ περισσότεροι από το παρελθόν που μπορούμε να σκεφτούμε από κοινού τέτοιες δράσεις. Λέω ξανά ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί την εποχή από τις συζητήσεις που έχουμε είτε με τα Υπουργεία είτε και με την Ευρώπη θα εξασφαλίσουμε βέβαια κάποιους πόρους και οι οποίοι θα βοηθήσουν σε αυτή τη δουλειά και οφείλω, κύριε Γενικέ, καλώς ήρθατε και οφείλω να σας πω ότι δύο πράγματα που κάνει το επιμελητήριο που θα βοηθήσουν για αυτό το σκοπό. Έχουμε ήδη χρηματοδοτήσει και έχουμε βγει σε διαγωνισμό για 5 μελέτες κλάδων. Τους 5 σημαντικότερους κλάδους. Η εταιρεία που τα έχει αναλάβει είναι η γνωστή ICAP, όπου θα μας δώσουν πολύ σημαντικά πράγματα σε όλα αυτά που συζητάμε. Το δεύτερο που κάνουμε είναι το επιμελητήριο ξεκινάει για όλα τα μέλη του να, να τα βάλει στο ίντερνετ, να κάνει τα λεγόμενα ηλεκτρονικά μαγαζιά. Μάλιστα σε έναν αριθμό καταστημάτων θα κάνουμε και το διαδραστικό, την εικονική πραγματικότητα. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μέλλον επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή χωρίς να μιλάμε ηλεκτρονικά μαγαζιά. Και μάλιστα σας λέω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα βάλουμε, επαναλαμβάνω, όλες τις επιχειρήσεις 150.000 στα ηλεκτρονικά μαγαζιά. Όλα αυτά με αυτή τη δράση που λέμε εδώ παντρεύονται. Δεν είναι ξεκομμένα. Όλα αυτά μεταξύ τους έχουν άμεση συνάρτηση. Το στοιχείο αναφοράς είναι ότι μπαίνοντας στην ψηφιακή εποχή θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στις επιχειρήσεις πρώτον να γίνουν γνωστές στην ίδια τη χώρα τους. Μην είμαστε βέβαιοι ότι είναι. Δεύτερον, στον τουρίστα να μπορεί να βλέπει αυτές τις επιχειρήσεις. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι με αυτές τις κινήσεις μπορεί να προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα, γιατί επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, ότι οποιαδήποτε εξέλιξη στη χώρα μας περνάει μέσα από την ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, είναι το μότο κυρίως που έχετε ακούσει να λέμε στα επιμελητήρια, ούτε μείωση εισφορών υπάρχει, ούτε μείωση φορολογίας, ούτε μπορούμε να μιλάμε για μια επόμενη μέρα. Άρα, εμάς το κέντρο βάρους είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για να μιλάμε για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Και τέλος, κανείς δεν επενδύει, και θέλω να τα ξέρετε, αν δεν βγάλει λεφτά. Άρα πρέπει να του δείξει ότι με αυτή την επένδυσή του θα βγάλει λεφτά. Και για να το δείξει αυτό, προετοιμάζει όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και ο Έλληνας επενδυτής και ο ξένος θα έχει προϋποθέσεις για να μπορέσει αύριο να επενδύσει. Και πάλι να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Να παρακαλέσω τον κύριο Σκιαδά να μας πει δύο λόγια.